Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε τον Ευρωβουλευτή μας, τον Λούκα τον Φουρλά. Πολύ καλή σας ημέρα. Δεν μπορώ. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα Λούκα μου. Καλημέρα, Λούκα. Λοιπόν, ακούσαμε και τον συνάδελφο τον Χριστόφορο τον Χριστοφή το τι έγινε χθες στην τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Τώρα, επερχόμαστε στα της Ευρώπης. Υπάρχει ξανά το θέμα των κυρώσεων κατά της Τουρκίας στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί αυτό σε κάποια στιγμή της ζωής μας να το δούμε να γίνεται και πράξη πέραν από δηλώσεις και λόγια? Το θέτεις πάρα πολύ σωστά, Κατερίνα μου. Πριν πάμε όμως στις κυρώσεις, να πω ότι έχω μπροστά μου την ετήσια έκθεση για τις προσυντάξεις χώρες, η οποία εξέδωσε χθες η Κομισιόν. Και αν θέλετε να πούμε δύο λόγια, διότι είναι φρέσκια είδηση. Η Κομισιόν λοιπόν επισημαίνει ότι έχει στρατηγικό συμφέρον για ένα σταθερό ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο. Χαιρετίζει την αποκλιμάκωση στην περιοχή και υπογραμμίζει ότι είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την Τουρκία για σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο τρόπο όσον αφορά τις ενέργειες της Τουρκίας στην περίκλειστη πόλη των Βαρουσίων. Επισημαίνεται ότι περίπτωση μονομερών ενεργειών που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα και επιλογές που έχει στη διάθεσή της για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των κρατών μελών. Η Τουρκία καλείται να υποστηρίξει ενεργά τις διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό. Τα λέω έτσι πολύ περιγραφικά. Κάτι πολύ σημαντικό, σημειώνει σοβαρές ελλείψεις στη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών της Τουρκίας. Και ενώ τα λέει όλα αυτά, Κατερίνα, και σημειώνει ότι η Τουρκία απέχει έτη φωτός από την ευρωπαϊκή οικογένεια, λέει παρακάτω το εξής, το οποίο προβληματίζει. Η Τουρκία, λέει, σημείωσε κάποια πρόοδο στο μεταναστευτικό και η Επιτροπή προτείνει να διατεθούν 3 δισεκατομμύρια ευρώ σε πρόσθετη βοήθεια για τους Σύριους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής στην Τουρκία. Ενώ λοιπόν σημειώνει ότι τα πράγματα στην Τουρκία δεν βαίνουν καλώς, ότι δεν έχει καμία, η Τουρκία πρέπει να πάρει πίσω, λέει, τις μονομερείς ενέργειες που ανακοινώθηκαν για το Βαρόσι. Την ίδια ώρα εγκρίνει ένα ποσό 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για να βοηθήσει την Τουρκία για το μεταναστευτικό, στο οποίο λέει έχει κάνει θετικά βήματα. Αυτή είναι η έκθεση της Κομισιόν, η οποία δόθηκε χθες στη δημοσιότητα για τα υποένταξη κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και ακόμα και η Τουρκία, και αυτό είναι ένα θέμα το κατά πόσον αυτή η χώρα μπορεί να είναι ακόμα υποένταξη χώρα. Και ερχόμαστε στο ερώτημα το δικό σου, κατά πόσον θα υπάρξει περίπτωση κυρώσεων κατά της Τουρκίας. Ο κύριος Μπορέλ είναι πραγματικότητα ότι έχει δηλώσει ότι έφτασε η ώρα να κερδίσουμε την αξιοπιστία της Ευρώπης και να προχωρήσουμε να υλοποιήσουμε όλα αυτά τα οποία λέγαμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Δηλαδή ότι θα πρέπει η Τουρκία να υποστεί κυρώσεις, θα πρέπει να επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιες κυρώσεις στην Τουρκία, αν δεν αναστρέψει όλα αυτά που ξεκίνησε να τριοχιοδρομεί στο Βαρόσι. Ούτε εγώ έχω δει, ούτε εσείς φαντάζομαι έχετε δει αναστροφή των όσων η Τουρκία έχει κάνει στο Βαρόσι. Αντίθετα, βλέπουμε μια κλιμάκωση των όσων κάνει η Τουρκία. Και εμείς ακόμα εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πέραν των καλών προθέσεων του κυρίου Μπορέλ και των όποιων θέλουν να βοηθήσουν, είμαστε ακόμα στο στάδιο που το να εξετάζουμε αν θα κάνουμε λίστα επιλογών κυρώσεων κατά της Τουρκίας. Ναι. Δηλαδή, για να καταλάβετε το πόσο μακριά είμαστε ακόμα από το ενδεχόμενο να ληφθούν κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Να υπενθυμίσω το εξής, ότι σε μια νύχτα πήραμε μέτρα κατά της Ρωσίας ή της Λευκορωσίας και τα κάναμε όλα με μια fast track διαδικασία, η οποία σε μια νύχτα καταφέραμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα, όλες τις διαφωνίες και να προχωρήσουμε να χτυπήσουμε αυτές τις χώρες, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έκρινε ότι παρεκκλίνουν από το ευρωπαϊκό όραμα και αξίες. Λουκά, επειδή βρίσκεσαι εκεί, επειδή βρίσκεσαι και βλέπεις τα πράγματα από πρώτο χέρι, παρατηρείς αυτή την φορά ότι όλο ένα και περισσότερα κράτη εστερνίζονται τις δικές μας απόψεις και θέσεις? Είναι διαφορετικά τα πράγματα αυτή την φορά? Νίκο, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν έχουμε πρόβλημα στο επίπεδο κατανόησης. Δηλαδή, αν μιλήσεις και στο επίπεδο των συναδέλφων, αλλά και της Κομισιόν και αντιπροσωπιών και οπουδήποτε θέσεις στο θέμα, δεν υπάρχει άνθρωπος να σου πει ότι δεν έχεις δίκιο και ότι δεν πρέπει η Ευρώπη να δράσει. Το θέμα είναι στην πράξη τι κάνουμε. Και εγώ θα είμαι, αν θέλεις, λίγο ομός, υπό την έννοια ότι δεν γίνεται να φτάνουμε στο σημείο που να λένε όλοι χρειάζονται κυρώσεις
Και κάπου να σταματάει όλη η διαδικασία. Δεν είναι μυστικό ότι η Γερμανία αυτή τη στιγμή έχει τεράστια συμφέροντα στην Τουρκία. Αυτό που επικαλούνται τώρα οι Γερμανοί επιπροσθέτως με τον όσων λένε και τα συμφέροντα και τις όποιες εμπορικές συναλλαγές είναι ότι ακόμα δεν έχουν κυβέρνηση στη Γερμανία που να μπορεί να πάρει τόσο σημαντικές αποφάσεις. Να θυμίσω, Νίκο, ότι η κυρία Μέρκελ, απερχόμενη καγκελάριος, η οποία είναι ακόμα όμως στο τιμόνι, πραγματοποιεί εντός των ημερών επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία. Για να κάνει τι? Για να δώσει το μήνυμα ότι αν η Τουρκία συνεχίσει να συνεισφέρει στο μεταναστευτικό και στο προσφυγικό, θα το κάνει με το αζημίωτο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εμείς ακόμα εδώ συζητάμε κατά πόσον θα λάβουμε μέτρα. Θυμίζω ότι υπήρξαν κάποιες νομικές κυρώσεις εναντίον φυσικών προσώπων τριών ατόμων, αν δεν κάνω λάθος. Αυτά δεν αγγίζουν την Τουρκία και δεν την κάνουν να κάνει πίσω. Είχαμε σημειώσει πάρα πολλές φορές ότι στην περίπτωση που δεν ληφθούν μέτρα, η Τουρκία θα αποθρασινθεί και θα συνεχίσει αυτή την πειρατική συμπεριφορά. Και το βλέπουμε στην πράξη. Για όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνείται να πάρει μέτρα κατά της Τουρκίας ουσιαστικά και αρκείται σε φραστικές επιθέσεις και φραστικές, αν θέλεις, δηλώσεις συμπαράστασης για την Κύπρο, δεν πρόκειται να δούμε κάτι θετικό. Είναι μια πραγματικότητα με την οποία πρέπει να πορευτούμε. Δεν θα σταματήσουμε να το πολεμούμε. Εμείς τουλάχιστον στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αντιλαμβάνουμε και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, δεν θέλω να μηδενίσω το έργο κανενός, σε όποια πολιτική ομάδα και να βρίσκονται, δίνουν τη δική τους μάχη να πείσουν. Πείθουμε, οι απόψεις μας είναι ξεκάθαρες σε όλους. Βρίσκουμε στην παράσταση, εκεί που χωλαίνει το πράγμα Νίκο και Κατερίνα, είναι στο επίπεδο των πράξεων. Να. Δεν βλέπουμε πράξεις και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λουκά μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.